Δεκάδες κάτοικοι στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, κρατώντας πανό και πλακάτα, έστειλαν το δικό τους μήνυμα διαμαρτυρίας ώστε να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία το πρώην στρατόπεδο Γιάκα συνολικής έκτασης 123 στρεμμάτων. Ο τόπος έχει φιλοξενήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια δηληστήρια και χημικές βιομηχανίες. Είναι πια καιρός να φιλοξενήσει το πράσινο που το ανήκει και δεν έχει, καθώς και μια ανάπτυξη που επιλέγουμε πλέον εμείς. Η εκδήλωση διαμαρτυρίας διοργανώθηκε από το φορέα Κατοίκων Διάλογος. Οι παρευρισκόμενοι επανέλαβαν εκ νέου το αίτημά τους να γίνει χώρος πρασίνου και να μην τσιμετοποιηθεί. Η επιλογή είναι εγκληματική για τη ζωή μας. Δεν πρέπει να περάσει και δεν θα περάσει. Θα επιμείνουμε. Θα επιμείνουμε μέχρι να κατορθώσουμε αυτό που κατόρθωσε και η Καλαμαριά και η Σταυρούπολη. Και σε εμάς ανήκουν τα 123 στρέμματα καθαρού χώρου. Η είδηση ότι έχει ζητηθεί να μισθωθεί η έκταση του πρώην στρατοπέδου από την κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης για να μετατραπεί σε χώρο αποθήκευσης και τροφοδοσίας έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις των κατοίκων. Και άλλο από αυτό που μαθαίνουμε ότι γίνεται, δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτε και ακριβώς το γεγονός ότι δεν υπάρχει επιβεβαίωση ή διάψευση μας κάνει διατηρεί τα επίπεδα ανησυχίας. Τον Δήμαρχο Κορδελιού Ευόσμου Πέτρο Σούλα εκπροσώπησε ο εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα περιβάλλοντος Βασίλης Τσακαλίδης, ο οποίος εξήγησε ότι ο Δήμος κάνει τις απαραίτητες ενέργειες διεκδίκησης του χώρου. Στείλαμε έγγραφο με τη διαμαρτυρία μας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Ενημερώσαμε και την περιφέρεια. Και αυτό που ζητάμε εμείς περισσότερο είναι να παραδοθεί το στρατόπεδο στην τοπική κοινωνία του Δήμου μας εδώ εντελώς δωρεάν. Αυτό είναι που ζητάμε και αυτό θέλει και εδώ η κοινωνία. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη συμβολική διατροφήτευση.